φίλες και φίλοι του μπάσκετ, είμαστε ξανά μαζί σας εδώ από το Προμηθέα. Για να παρακολουθήσουμε τη δεύτερη αναμέτρηση της ημέρας, ένα μεγάλο ντέρμπι για την Master League μεταξύ Net Reapers και Ντάρι Ντάρι. Στο γυαλό πετούν οι γλάροι. Όλα έτοιμα για το τζάμπολ με την ολοκένουργια εμφάνισή τους οι Net Reapers με την κλασική τους. Είναι η πρώτη εμφάνιση με αυτή τους την εμφάνιση. Και μάλιστα με τους νέους τους χορηγούς. Το τζάμπολ επαναλαμβάνεται. Σχολαστικοί οι δύο διαιτητές. Η μπάλα θα φτάσει στον Πίπα. Τάπα στα ίσια στον Πίπα. Φοβερή πρώτη φάση του παιχνιδιού. Η άμυνα από τον Ραφαήλ Μίχο, ο οποίος τον ακολούθησε και τον σταμάτησε στα ίσια. Εκπληκτικό στοπ στην πρώτη φάση του μάτς. Πίπας. Θα πάρει ένα πικ. Θα περάσει ωραία πάσα μέσα στο καλάθι. Καλό το θέαμα, αλλά τελικά η ουσία λέει δύο πόντι. Με τον Αποστολόπουλο για το 2-0. Ήθελαν να απαντήσουν, δεν τα κατάφεραν όμως. Η μπάλα πάει μακριά από το καλάθι, προσπάθησε ο Τζίφος, αλλά τελικά θα κερδίσει την κατοχή. Και ο Μίχος θα επαναφέρει. Τζίφος, Μίχος και πάλι ο Μίχος φτάρει για τρεις, είναι καλό σουτέρ, εδώ δεν δικαιώνεται, η μπάλα στα χέρια του Πίπα. Πίπας ψάχνει ελεύθερο συμπαίχτη, βγάζει έξω, εκεί που κινείται ο Παπαμιχαήλ, πολύ ωραίο το split out, το τρίποντο όμως δεν είναι καλό από τον Πίπα, αμυντικό rebound με τον Τζίφο. Η πάσα χαμηλά, τάπα από την άλλη πλευρά τώρα, παίρνει η ρεβάνς ο Ξούλος για τον συμπαίχτη του που δέχτηκε το stop νωρίτερα. Ο Μίχος για τον Μάνο Τζανί, έναν από τους πολύ λίγους παίχτες που έχουν μείνει σταθεροί από πέρυσι, και ο Μίχος επέστρεψε μετά από πολύ καιρό για τους Net Reapers. 4 δευτερόλεπτα, 3-2, η πάσα του δεν είναι καλή, κλέβει ο Αποστολόπουλος, ο Πίπας μια προσπάθεια για baseball πάσα, έκοψε όμως με τον deflection ο Μάνος Τζανής, ο αρχηγός των Net Reapers, και έτσι η μπάλα περνάει και πάλι στους Ντάρι Ντάρι. Πίπας, σκρινάρει ο Αποστολόπουλος, η πάσα στη γωνία, κλέβει ο Τζανής. Πέρασε ο Τζανής, η πάσα του Αγγελίνας, καλάθι για το 2-2. Ο Αγγελινάς, συγγνώμη. Ωραίος ευνηδιασμός για τους Net Reapers και το πρώτο τους καλάθι στο παιχνίδι. Ο Πίπας θα επαναφέρει για τον Χριστοδουλόπουλο. Απόντος του Στεργίου είναι δεδομένο ότι ο Πίπας θα πάρει πολλές πρωτοβουλίες. Χριστοδουλόπουλος ζητάει screen, πηγαίνει όμως αντίθετα από την κίνηση του Αποστολόπουλου. Η πάσα έξω, Πίπας για τρεις, άστοχος, μακρινό rebound από τον Τζίφο. Η μπάλα κάτω από το καλάθι, Ζώτος. Η προσπάθεια δεν θα καταφέρει να τελειώσει τη φάση, υπήρξε και αλλίωση, ο Χριστοδουλόπουλος θα αναλάβει αυτός να κατεβάσει και κάνει μία σέντρα η οποία περνάει εκτός αγωνιστικού χώρου. Δεν καταλαβαίνω, ένα τελείως αβίαστο λάθος και άκοπα. Είναι Reapers, θα πάρουν την κατοχή. Και ο Τζανής θα ευστοχίσει σε ένα σουτ μακρινό για 3. Θα κάνει το σκορ 5-2. Ο Πίπας αφήνει για τον Παπαμιχαήλ. Παπαμιχαήλ πέρασε, φοβερή πάσα πίσω από την πλάτη, καλή κυκλοφορία, η μπάλα φτάνει στον Αποστολόπουλο, πολλές πάσες και τελικά ο Αποστολόπουλο θα σκεφτεί, νομίζω το παράκαναν με τις πολλές πάσες, μήπως κλέβουν την μπάλα οι παίχτες στον Ντάρι Ντάρι, ευνηδιασμός Χριστοδουλόπουλος, πατάει γερά, αστοχή. Παπαμιχαήλ στο επιθετικό rebound, κλέβει όμως ο Μίχος. Προλαβαίνει και επαναφέρει σε ένα σημείο που είναι ο Πίπας. Χάνει τον έλεγχο της μπάλας όμως ο Ξούλος. Πολλά λάθη από τους Ντάρι Ντάρι που δεν έχουν καθόλου καθαρό μυαλό στο ξεκίνημα. Όχι ότι είναι τρίπερς, είναι αλάθαστη, αλλά ειδικά οι Ντάρι Ντάρι το έχουν παρακάνει με τα λάθη. Τζανής, Μίχος, κακό spacing, τώρα ανοίγουν. Και φτάνει μπάλα στο Τζανί, αυτός για τον Αγγελινά, ένα βηματάκι προς τα πίσω και εκτέλεση με sidestep άστοχος. Ο Αγγελινάς ο οποίος το παρουσιαστικό του θυμίζει πολύ το Μανιόν της Μπολόνια, ο οποίος όμως πάει, ο οποίος θα πάει στο Ερυθρό Αστέρα. Τσίπας, ωραία πάσο του κάτω από το καλάθι, Αποστολόπουλος δέχεται το φάουλ από τον Τζίπο. Την μπάλα θα παιχτεί από την baseline. Πέρασε ο Χριστοδουλόπουλος, ύψωσε στον Αποστολόπουλο, ούτε τώρα κατάφερε αυτός να τελειώσει τη φάση. Άστοχο σήμερα. Ο Αποστολόπουλος Τζίφος για τρεις, Τζίφος. Και το αμυντικό rebound από τους παίχτες τον Ντάρι Ντάρι. Προσπαθεί να μπει προς τα μέσα ο Παπαμιχαήλ, αλλά υποπίπτει σε επιθετικό φάουλ. Οι Ντάρι Ντάρι, οι οποίοι πέτυχαν το πρώτο καλάθι στο παιχνίδι με τον Αποστολόπουλο στα πρώτα δευτερόλεπτα, ουσιαστικά στην πρώτη επίθεση του αγώνα. Έπειτα τα επόμενα 4 λεπτά δεν έχουν συνδεθεί με το αντίπαλο καλάθι. Τι έγινε εδώ? Πατούσε τη γραμμή την ώρα που έκανε την επαναφορά ο Τζίφος, ένα αβίαστο λάθος, οπότε η μπάλα θα περάσει στους Ντάρι Ντάρι. Λέγαμε για αβίαστα λάθη και ο Τζίφος έκανε το μεγαλύτερο blooper τώρα στο μάτς. Χριστοδουλόπουλος, βηματάκι στο πλάι, αστοχή. Εκεί όμως ο Παπαμιχαήλ για το επιθετικό rebound. Θα περάσει προς τα μέσα, το lay-up είναι άστοχο, αμυντικό rebound από τον Αγγελινά. Ο Αγγελινάς πάει προς τα μέσα και άλλη τάπα με φάουλ όμως. Όχι, έχουν προηγηθεί βήματα. Αυτό είναι. Ακριβώς με τη συμπλήρωση 5 λεπτών παιχνιδιού. Έχουμε πολλή ώρα να δούμε κάποιο καλάθι. Πίπας θα αφήσει τώρα στον νεοεισελθόντα στο παιχνίδι Πότσο, ο οποίος θα πάει σε ένα σλάλομ προς το καλάθι, θα κερδίσει φάουλ, θα πάει στη γραμμή για βολές. Παραμένει το 5-2. Και το τώρα 5-3. Ο Μπότσος ξεκολλάει την ομάδα του. 4 και 44 για το φινάλε της πρώτης περίοδου. Ένα μάτς που ως τώρα δεν διεκδικεί δάφνες ποιότητας. Ο Σεριάνης πέρασε το μάτς, ακόμα ένας παίκτης που παρέμεινε από πέρυσι, ένας αναλώσιμος forward για τους Net Reapers. Μίχος πατώντας τη γραμμή αστοχή, μάχεται ο Αγγελινάς, ο Τζανής με πείσμα βουτάει την μπάλα με το έτσι θέλω. Μίχος για τον Αγγελινά, γυρίζει πολύ ωραία προσπάθεια από τον σέντερ των Net Reapers και το σκορ γίνεται 7-3. Πολύ ωραία επίθεση εδώ με στόχευση. Ξούλος θέλει να απομονώσει τον Τζανί. Πάρα πολύ δύσκολο τραβηγμένο, σου το βάλε. Σε μια φάση με πολύ υψηλό level δυσκολίας κατάφερε ο παίκτης των Ντάρι Ντάρι να συνδεθεί με το καλάθι. Αυτό είναι το πρώτο εντός παιδιάς μετά από πάρα πολλή ώρα. Σεριάνης, Αγγελινάς γυρίζει, το βάλε και αυτό. Πάρα πολύ επιδραστικός ο Αγγελινάς μέχρι στιγμής. Έχει φορτωθεί στις τελευταίες κατοχές και τα έχει πάει περίφημα. Πας, αστοχή, μάχες για το rebound, κερδισμένη η Ντάρι Ντάρι. Χριστοδουλόπουλος με τον Μίχο, τα στάρια 2, πάρα πολύ δύσκολο σουτ, επιθετικό rebound από τον Μπότσο. Ξανά Χριστοδουλόπουλος σε φορμά, κι άλλο λάθος από τον Χριστοδουλόπουλο που δεν πατάει καλά μέχρι στιγμή στο παιχνίδι. Μίχος, η πάσα για τον Σεριάνη. Ο Σεριάνης πατάει γερά σκοράρι. Ωραίο καλάθι από τον Σεριάνη, ο οποίος με αυτό το jump stop με ταμπλό τελείωσε τη φάση και στέλνει την ομάδα του για πρώτη φορά στους συνέξι. Πίπας, η πάσα για τον Αποστολόπουλο μέσα στο καλάθι, γυρίζει αυτός, αστοχή, ο ίδιος μάχεται για το rebound και τώρα η μπάλα στα χέρια του Μάνου Τζανί. Με τρίπερς οι οποίοι πατούν καλύτερα. Τζανί σβήματα, μετακόπησε το σταθερό. 2 και 13 για το φινάλε της πρώτης περίοδου. Εκτός κάθεται ο Ζώτος για να περάσει για πρώτη φορά στο μάτς ο Μινογιάννης. Ο Μινόγιάννης για τους Net Reapers. Πίπας με τον Σεριάνη που του παίζει καλή άμυνα. Ο Πίπας αναγκάζεται να βγάλει έξω. Χριστοδουλόπουλος, αστοχή, η μπάλα από το κεφάλι του Μίχου καταλήγει στον Τζανί που τρέχει στο ανοιχτό γήπεδο, ζητάει αντιαθλητικό αλλά δεν υφίσταται κάτι τέτοιο. Time out έχουμε, γυρίζουμε σε λίγο. Θα γράψω τα γράψω. Άλλο θα κάνεις μια γράφα. Άλλο κριτική, άλλο αυτή η ισοπαίδη. Γιατί δεν το γράψω. Ειδικά το Γιωβάνο τον έχουμε στήσει. παραδόξες από όλα αυτά που διάβασα τώρα αυτές τις μέρες. Πρώτη φορά που δεν μου σχετικά τόσο πολύ με το Βέργη που έγραψε χθες ένα άρθρο για το τίποτα και δεν έχει σιγά σιγά, αλλά όχι μέσα τέλει. Ένα και 46 απομένει για το φινάλε της πρώτης περίοδου. Την μπάλα στα χέρια του Μίχου, περνάει μέσα στον Αγγελινά και τώρα ο Σεργιάνης για τρεις, είναι πολύ καλός υπέρ και το αποδεικνύει. Ο Σεργιάνης με αναβαθμισμένο ρόλο φέτος στους Net Reapers, σε αντίθεση με πέρυσι που ήταν χαμένος στο rotation και παραγωνισμένος, κάτι σαν τον Τριγκόνης των Net Reapers είναι σαν τον Σεργιάνης. Η μπάλα στον Χριστοδουλόπουλο, αυτός που περνάει προς τα μέσα, Αποστολόπουλος, αστοχή αλλά με φάουλ, σύμφωνα με την υπόδειξη του κυρίου Λάγιου. Φωνές από τον πάγκο, από τον προπονητή των Net Reapers. Ο Αποστολόπουλος θα πάει στη γραμμή για δύο βολές. Μέσα η πρώτη, 14-6. Ο Αποστολόπουλος, ο οποίος έχει πετύχει τους 3 από τους 6 πόντους της ομάδας του. Χάνει τη δεύτερη. Σεργιάνης με την μπάλα. Και τώρα Μίχος. Από τον Χριστοδουλόπουλο που εδώ κάνει μια πολύ ωραία αμυντική ενέργεια. Ξούλος δεν εκτέλεσε, έχασε για λίγο το κοντρόλ, τελικά βγάζει στον Μπότσο. Μπότσος προσπαθεί να παίξει στα πόδια τον Αγγελινά που μένει στην μπάλα. Τώρα εκτελεί ο Μπότσος από την πάσα του Αποστολόπουλου, κοιτάξτε εδώ, αίμα και άμμος, γυρίζει, δεν μπορεί να σκοράρει, βγάζει και μια κραυγή ο Ξούλος. Ένα floater, ούτε αυτό καταλήγει στο στόχο. Εκεί ο Αποστολόπουλος, μάχες επιμαχών, ο Πίπας έχει ακόμα χρόνο, 10 δευτερόλεπτα δεν έχουν να δώσουν φάουλ και τελικά υπάρχουν βολές. Δύο βουλές λοιπόν για τον Πίπα. Όπως βγαίνουμε δεύτερη. Ο Πίπας αστοχή. Βάζει τη δεύτερη, 14-7 γίνεται. Τελευταία επίθεση στο δεκάλεπτο ανήκει στους Net Reapers. Οι Ντάρι Ντάρι έχουν την πολυτέλεια να ξοδέψουν και δύο φάουλ χωρίς να στείλουν τον αντίπαλο στις βολές. Να δούμε αν θα το επιλέξουν αυτό. Μίχος κοιτάει το ρολόι, έχει 7 δευτερόλεπτα για να επιτεθεί. Πάντα Μίχος, δεν κάνουν φάουλ, τώρα γίνεται το φάουλ. Στα 2,6. Μια χαρά το χειρίστηκαν εδώ τελικά η Ντάρι Ντάρι, τέλος πάντων μια χαρά τους βγήκε. Πιθανότατα το Μίχο θα ψάξουν για να δοκιμάσει ένα buzzer beater. Όχι, τελικά ο Σεργιάνης θα σουτάρει με τα μπλόκα, τα καταφέρνει, τέλος δεκαλέπτου, γυρίζουμε σε λίγο για την δεύτερη περίοδο. Μεταξύ στο ξύλο έχουν βγει πιο νερόβραστα ζευγάρια από αυτά που βγήκαν από αυτά. Κατάφερα να μου βγάλουν και ένα μπόρ. Ακόμα και το μάθημα τα ξύλωνα, το βλέπετε. Χειρόνα δεν κάνεις. Χειρόνα δεν κάνεις. Ακόμα παίζουν. Πόρτο άσχερα να κάνεις. Παρόλο που δεν ακούγεται. Ποια πόρτα. Επιστροφή στο παιχνίδι μας. Το πρώτο δεκάλεπτο θα λέγαμε ότι το σκορ κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα, όμως οι Net Reapers ήταν αυτοί που κυριάρχησαν, προηγούνται με double score 14-7, έχοντας πάρει πράγματα κυρίως από τον Σεριάννη και τον Αγγελινά. Από την άλλη, αιχμή του δόρατος για τους Ντάρι Ντάρι ήταν ο Αποστολόπουλος μέσα στο καλάθι, όμως γενικότερα έχουν κάνει πάρα πολλά λάθη Ντάρι Ντάρι. Πέρασε ο Σεριάννη, έβγαλε στο μύχο, είναι πολύ καλό στέρ και το αποδεικνύει 17-7. Εδώ ήταν μια ωραία επίθεση, ωραία δημιουργία και από το σημείο που βρέθηκε ο Μίχος, ένας παίκτης ο οποίος πρωταγωνιστεί ούτως ή άλλως και στο πρωτάθλημα της Α2ΣΚΑΗ με τη φανέλα του Καγιοπουλίου. Θέλουν να απαντήσουν οι Ντάρι Ντάρι, αλλά δεν θα τα καταφέρουν. Ζητάει και φάουλ ο Ξούλος, ο οποίος έχει νεύρα πάρα πολλά και φλερτάρει με την τεχνική ποινή. Το είχε κάνει και νωρίτερα και νομίζω ότι αν συνεχίσει έτσι δεν θα την γλιτώσει. Στην άλλη πλευρά έχουμε φάουλ και βολές για τον Παναγιώτη Κοκκιμοτό, ξάδερφο του γνωστού Παναγιώτη Κοκκιμοτό και μη εξαιρεταίου. Μπορεί να μην είναι ο πιο διάσημος της οικογένειας, όμως είναι καλύτερος μπασκετμπολίστας και πάει στη γραμμή για να εκτελέσει δύο βολές. Βάζει τη μία, το σκορ γίνεται 18-7, συν 11 για πρώτη φορά. Οι Ντάρι Ντάρι προς το παρόν δείχνουν ότι δεν έχουν τις λύσεις για να ακολουθήσουν, ακόμα και με απουσίες που αγωνίζονται σήμερα οι Net Reapers. Οι λύσεις που έχουν είναι πολύ περισσότερες. Οι Net Reapers, οι οποίοι πέρυσι ήταν μια εντελώς αλλοπρόσαλη ομάδα, ικανή για το καλύτερο και για το χειρότερο, με πολλές ανατροπές στα παιχνίδια τους. Φέτος όμως έχουν χτίσει χαρακτήρα. Στις βολές τώρα θα πάει ο Παπαμιχαήλ, ο οποίος έχασε και ευκαιρία για έμεσο τρίποντο. Δεύτερο θα κάνει τον κύκλο τώρα. Μηδέν στους 2 και το 18-7 παραμένει. Την μπάλα στον Αγγελινά που αστοχεί, αμυντικό rebound για τους Ντάρι Ντάρι. Θέλει να τρυπήσει την άμυνα από τον Μιχαήλ, πολύ ωραία πάσα για τον Πίπα και αυτός από τη γωνία αστοχή. Rebound αμυντικό, αλλά ο Σαριάννης δεν μπορεί να συγκρατήσει την μπάλα. Οι Ντάρι Ντάρι όμως χρειάζονται σκορ με αυτά και με αυτά, και μέχρι τώρα δεν έχουν βρει καμία σταθερά στο παιχνίδι τους. Παπαμιχαήλ, ο Ξούλος, ζητάει φάουλ, ούτε εδώ θα πάρει κάτι, ξαναπαίρνει την μπάλα, βγάζει έξω. Πίπας, 2-1, τέλος. Δεν του φώναξε κανένας από τον πάγκο του Πίπα. Και τώρα Σεργιάννης βγάζει την μπάλα έξω. Μινόγιάννης, κακή πάσα προς τον Σεργιάννη, ο οποίος αλλού την περίμενε, αλλού πάσαρε ο συμπαίχτης του και κάπως έτσι έγινε το λάθος από πλευράς Net Reapers, οι οποίοι και αυτοί με τη σειρά τους στην επίθεση θα λέγαμε ότι είναι προβληματικοί, αλλά έχουν παίξει πάρα πολύ καλή άμυνα. Βλέπετε εδώ τώρα πως πιέζει ο Μινόγιάννης τον Πίπα και ξόδεψε ένα από τα διαθέσιμα φάουλ χωρίς να στείλει τον αντίπαλο στη γραμμή. Ένα φάουλ πάντως που δεν άρεσε στον τεχνικό των Net Reapers, που φωνάζει μην κάνετε φάουλ γιατί σε λίγο θα μπουν στον πόνους Ντάρι Ντάρι. Αλλά όταν θες να είσαι aggressive στην άμυνα, πολλές φορές αναγκάζεσαι να κάνεις και κάποια φάουλ. Τζανί στον επιλιασμό, ποστάρι, γυρίζει αστοχή. Εδώ κάνει ένα εύκολο καλάθι, αλλά συνέχεια υπάρχει φάουλ υπέρ των Net Reapers. Το θέμα είναι αν έχει δοθεί ψηλά ή χαμηλά, νομίζω πριν σηκωθεί ο Τζανίς, που προσπάθησε να ανακτήσει την κατοχή και να πάρει το επιθετικό rebound. Απ' έξω θα παιχτεί η μπάλα από την baseline. Τζανής κι άλλο φάουλ. Στην μπάλα πήγα, λέει ο Παπαμιχαήλ, αλλά πρώτα έχει κάνει το φάουλ στην πρώτη επαφή του Τζανή με την μπάλα. Και νομίζω το σφύριγμα είναι σωστό. Βολές λοιπόν για τον αρχηγό. Μέσα η πρώτη, 19-7. Έξω η δεύτερη, το rebound είναι αμυντικό. Βάλα στα χέρια του Πίπα. Προσπάθησε να παίξει με τον Αποστολόπουλο που ρόλαρε, αλλά έκλεψαν την μπάλα με Reapers. Ακόμα μια πάρα πολύ καλή άμυνα. Και ο Τζανής είναι αυτός που κατεβάζει. Προσπάθησε ο Τζανής, κλείστηκε, γύρισε και σκόραρε. Εδώ που επιμένουν Τζανής νικά όλη την άμυνα των Ντάρι Ντάρι, σε μια περίπτωση που δεν ήταν η πιο ενδεδειγμένη επίθεση, αλλά κατέληξε ταυτόχρονα. Ένα μακρινό σου τώρα από τον Μπότσο και το σκορ γίνεται 21-10. Βαθιά ανάσα είναι αυτή για τους Ντάρι Ντάρι. Σεργιάννης, hand-off με τον Τζανί. Σεργιάννης τώρα θα πάρει σκριν από τον Αγγελινά. Ζητάει επιθετικό φάουλ ο Μπότσος, δεν παίρνει κάτι. Η μπάλα να πηδά. Αποστολόπουλος στο αμυντικό rebound. Θέλουν να τρέξουν με τον Ξούλο. Καλάθι και φάουλ. Και το πανηγυρίζει σαν τρελός. 21-12. Πολύ ωραίο καλάθι από τον Ξούλο, ο οποίος πήγε σε αυτό το coast to coast. Νίκησε όλη την άμυνα. Πήρε και το φάουλ και θα πάει στη γραμμή για μια συμπληρωματική βολή. βάζει και τη συμπληρωματική βολή. Να το έμεσο τρίποντο και από τους 14 η διαφορά πάει στους 8. Αγγελινάς με τον Αποστολόπουλο δεν φοβάται, γυρίζει αστοχή σε πρώτο χρόνο. Επιθετικό rebound από τον Κοκκιμοτό, ο οποίος αστοχή εξεπαθείς, προκενής εστίας. Τύπας Αποστολόπουλος, έξτρα πάσα, ελεύθερο τρίποντα από τον Ξούλο, το χάσε, αλλά υπάρχει επιθετικό rebound και άλλη ευκαιρία. Χριστοδουλόπουλος, όχι, εδώ ήταν μια καλή ευκαιρία για τους Ντάρι Ντάρι να πιστοποιήσουν την αλλαγή του momentum. Να μειώσει στις 5. Και τώρα κερδισμένο φάουλ για τους Net Reapers. Αν δεν κάνω λάθος υπάρχουν βολές, εκτός αν γράφτηκε πολύ γρήγορα στον πίνακα το 5-4 ομαδικό. Θα το μάθουμε, ναι, βολές είναι. Στη γραμμή θα πάει ο Κοκκιμοτός, ο οποίος νωρίτερα στην προηγούμενη του επίσκεψη στη γραμμή της φιλανθρωπίας και μία στις δύο. Παναγιώτης Κοκκιμοτός, τούβλο, πολύ άσχημα εκτελεσμένη η πρώτη βολή. Βάζει τη δεύτερη. Ο Κοκκιμοτός, ο οποίος είχε πέρυσι ελάχιστες συμμετοχές με τους Net Reapers. Μια πάσα από τον Ξύλο περνάει αυτό. Πέντε λεπτά έμειναν, βρισκόμαστε στου δρόμου τα μισά για την ολοκλήρωση της δεύτερης περίοδου, για την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Το σκορ στο 22-13 και άλλο φάουλ κερδίζει ο Κοκκιμοτός, ο οποίος πηγαίνει γενικά στην επαφή. Πολλά φάουλ το παιχνίδι. Οι Net Reapers, οι οποίοι έχουν εντοπίσει τις αδυναμίες των Ντάρι Ντάρι στην άμυνα και πλέον παίζουν πιο στοχευμένοι. Ο Κοκκιμοτός 2 στις 5. Στις προηγούμενες βολές που είχε έχανε την πρώτη και έβαζε τη δεύτερη. Για να τον δούμε τώρα. Τώρα χάνει και τη δεύτερη, αλλά είναι και ο Τζανής για το επιθετικό rebound, οπότε ίσως να βγει και σε καλύτερο. Τελικά όμως όχι, είναι άστοχος ο Τζανής. Ευνηδιασμός στην άλλη πλευρά και το καλάθι έρχεται και πλησιώνεται ο κόσμος των Ντάρι Ντάρι, που έχουν κατακλείσει μια γωνιά εδώ στο Προμηθέας Πάρκ, περίπου 10-15 θορυβόδης φύλαφλοι, παρότι εκτός έδρας έκαναν το ταξίδι για το Προμηθέας Πάρκ. Ζανής, Αγγελινάς, βγάζει έξω, Σεριάνης, πέναλτι, το χάσε. Rebound, τίποτα, δεν υπάρχει foul. Απλώς η κατοχή θα περάσει και πάλι για τους Net Reapers. Καζακστάν. Διαμαρτυρήθηκε ο Μπότσος σε κόσμη πάντως. Διακοπή τώρα για να σκουπιστεί το παρκέ. Μαραθώνια σημερινή ημέρα και έχουμε ακόμα κάτι παραπάνω από ένα ημίχρονο. Στην επαναφορά ο Σεριάνης, ο χρόνος θα ξαναπάει στα 14. Τζανής για τον Αγγελινά, γυρίζει με το turnaround, ωραίο καλάθι. Ο Αγγελινάς, ο οποίος έχει κυκλίες στις κινήσεις του. Είναι ένα ολοκληρωμένο πεντάρι. Η μπάλα πηγαίνει στη γωνία, Χρυστοβουλόπουλος, κακό σουτ. ο Μπότσος στο επιθετικό rebound, η πάσα στη γωνία για τον Χρυστοδουλόπουλο και πάλι ούτε αυτό θα καταλήξει στο στόχο. Κοκκιμοτός στο rebound, Τζανής κρατάει υπέροχη ρακέα για να αποφύγει τον Μπότσο, τον οποίο όμως ξαναβρήκε μπροστά του. Ζητάει πικ τώρα ο Τζανής, τελικά αλλάζει με τον Τζίφο και πάλι για τρεις ο Τζίφος είναι άστοχος, 0-2, και στη συνέχεια μια πτώση του Μπότσου. Η μπάλα είναι και πάλι για τους Net Reapers, δεν κατάφεραν εδώ να ανακτήσουν την κατοχή οι Ντάρι Ντάρι. Τζανής θα επαναφέρει. Μίχος βγαίνει από τα σκριν και πυροβολά. Η μπάλα μπαίνει και βγαίνει. Ωραίο καλά από τον Σούλο. Και το 24-17. Γυρίζουμε σε λίγο. Είχαν προηγηθεί ακόμα και με 14 πόντους. Πλέον η διαφορά έχει πέσει σε πιο φυσιολογικά επίπεδα, στους 7. Και Ντάρι Ντάρι δεν το έχουν παρατήσει. Ωστόσο είναι μόλις 6 παίκτες και μένει να φανεί πώς θα αντιμετωπίζουν αυτή τη δύσκολη συγκυρία του να βγάλουν ένα ολόκληρο παιχνίδι, και μάλιστα αρκετοί εξ αυτών έχουν παρατηθεί με φάουλ. Σε ζώνη, ένα σου τριών πόντων για να σπάσει τη ζώνη από τον Τζίκο που παίρνει το όπλο του. 27-17. Τύπας 2,5 για το ημίχρονο. Για 3 ο Πίπας δεν απαντά. Rebound αμυντικό από τον Τζίκο. Και τώρα το Κοκκιμοτός. Πλύζει ένα τρίτος που αν βρει ρυθμό είναι ασταμάτητος. 30-17 γίνει το σκορ. Τρίποντα και φάουλ στην άλλη πλευρά, το έκανε ο Κοκκιμοτός πάνω στον Μπότσο, που δίνει μια πληρωμένη πρώτη απάντηση. Εντυπωσιακή εκτέλεση, κράτησε την ισορροπία του έχοντας απορροφή στην επαφή. Μεγάλο τρίποντο και μεγάλη ανάσα για τους Ντάρι Ντάρι σε ένα σημείο που και πάλι το momentum είχε γυρίσει εντελώς. Ο Ζώτος επανέρχεται στο μάτς. Στον πάγκο θα κάτσει ο Αγγελινάς για τα τελευταία 2 λεπτά του πρώτου μηχρόνου. Έξω η βολή, ο Μίχος γρήγορα θέλει να φύγει στην άλλη πλευρά χωρίς να χρονοτρυπεί, δίνει στον Τζανί, κλέβουν όμως οι Ντάρι Ντάρι, πολύ καλή άμυνα στο transition, άφησε ένα ελεύθερο σουτ για να δώσει τον Πίπα. Τρεις βολές και πάλι ο Κοκκιμοτός κάνει φάουλ πάνω στο τρίποντο. Αυτή τη φορά δεν έχουμε ευκαιρία για έμεσο τετράποντο. Έχουμε τρεις βολές για τον Πίπα που η μπάλα του έπαιξε ένα άσχημο παιχνίδι. Μέσα η πρώτη 30-21. Ο Πίπας, ο οποίος συνήθως είναι εύστοχος. Βάζει και τη δεύτερη. Δύο στις τρεις. Νίχος. Τζίφος. Και πάλι ο Ραφαέλ Νίχος. Ο Ζώτος για τον Τζίφο. Ο Τζίφος για τον Τζανί. Άσχημα εκτελεσμένη επίθεση με πολύ κακό spacing εδώ για τους Net Reapers και ένα σουτ στη λήξη του χρόνου από τον Μινόγιαννη χωρίς τύχη. Χριστοδουλόπουλος πέρασε, πολύ ωραία ενέργεια. Εδώ είχε την ευκαιρία να μειώσει στους 6, το τελείωμά του όμως δεν ήταν καλό. Ζήφος για 3, όχι αυτή τη φορά, Χριστοδουλόπουλος φουρμπών. Τι πας. Χριστοδουλόπουλος για 3. Μάλιστα, Χριστοδουλόπουλος εκτελεί από τη γωνιά στο 8-0 το σερί τον Ντάρι Ντάρι που επιστρέφουν. Μίχος 8-7, για να δούμε, κοιτάζει το ρολόι ο Μίχος. Η ραχαία, η πάσα στη γωνία, Τζανής για τον μπάζερ, όχι, τέλος. Επιστροφή στην αναμέτρηση εδώ στο Προμηθέας Πάρκ για τη συνέχεια. 30-25 το σκορ, προβάδισμα 5 πόντων για τους Net Reapers και να δούμε τι μας επιφυλάσσει το δεύτερο ημίχρονο. Το μάτς έχει πολύ ενδιαφέρον. Ο Πίπας αφήνει στον Μπότσο. Ο Μπότσος πέρασε, η ψώνη για τον Αποστολόπουλο, ο Χριστοδάρη για το 30-27. Η διαφορά μειώνεται στις 3 και το παιχνίδι δεν ξεκινάει ακριβώς από το 0, αλλά το επιμέρους σερί πλέον είναι 10-0. Περνάει ο Τζανής, δεν απαντάει, ο ίδιος όμως επιθετικό rebound, παίρνει foul, θα εκτελέσει δύο βολές. Για τον αρχηγό έξω πρώτη, παραμένει το 30-27. Μέσα η δεύτερη 31-27. Φωτιά στο πέταλο των φιλοξενούμενων. 31-29. Ακόμα πιο κοντά η Ντάρι Ντάρι. Τζίφος δίστασε. Αγγελινάς για δύο, αστοχή. Η μπάλα στα χέρια του Πίπα. Ευκαιρία για ισοφάριση και για προσπέρασμα για τους Ντάρι Ντάρι που έχουν ξεκάθαρα το momentum. Χριστοδουλόπουλος στη γωνία. Ο Χριστός και η Παναγία. Χριστοδουλόπουλο πέρασε πάνω από την μπασκέτα. Αγγελινάς για τον Μίχο. Πέρασε ο Μίχος. Βήματα. Με τον Πίπα να επαναφέρει, βρίσκοντας τον Χριστοδουλόπουλο. Ζητάει την μπάλα ο Αποστολόπουλος, ο οποίος παίζει μακριά από το πεδίο δράσης του, αλλά περνάει και σκοράρει. 31-31 με τον Αποστολόπουλο που βάζει ένα πολύ μεγάλο καλάθι, παρότι φάνηκε να έχει βγει τελείως μακριά από το πεδίο βολής του. Και τώρα μένει να φανεί ποια θα είναι η αντίδραση των Net Reapers που τους έχει πάρει κάτω βόλτα. Τζανής, η πάσα σε μένα. Ο Αγγελινάς ίσα που πρόλαβε να κάνει τον μπλοντζόν, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Ο Παπαμιχαήλ. Οι Net Reapers που εμφανίζουν παθογένειες της περσινής χρονιάς. Χριστοδουλόπουλος για τρεις, όχι. Επιθετικό rebound του Παπαμιχαήλ, ούτε. Και μακρινό rebound από τον Τζίφο. Και τώρα ο Μίχος, ευκαιρία να σπάσει. Ο Χριστός, τι έχασε. Το βάλε στη συνέχεια όμως ο Μινόγιαννης. 33-31. Πήγε να το κάνει airball από το μισό μέτρο, τελικά κατάφερε και πήρε ίδιο στο επιθετικό rebound και δίνει 2 πόντους στην ομάδα του. Αποστολόπουλος να ξεχαλαγεί πλέον. Τους νικάει όλους. 33-33. Απίστευτη εξέλιξη στο μάτς. Γυρίζουμε σε λίγο. Και πάλι εδώ για τη συνέχεια του παιχνιδιού. 33-33 το σκορ. Η Ντάρι Ντάρι, η οποία είναι συγκινητική, όντας μόλις 6 παίχτες στον αγωνιστικό χώρο, με μπροστάρι τον Αποστολόπουλο, έχουν ισοφαρίσει πλέον, αν και βρέθηκαν στο μείον 13. Τζίφος για μια απάντηση τη δίνει. 36-33. Βγήκε αυτό που σχεδίασαν στο time out. Έμεινε ελεύθερος ο καλύτερος στέρ και εκτέλεσε για να δώσει και πάλι προβάδισμα στους πράσινους. πράσινο. Πέρασε ο Τύπας, πήρε φάουλ, έσκασε και λίγο άτσαλα. Στο παρκέ σηκώνεται όμως ο Τύπας, είναι παλικάρι. Στις βολές ο playmaker τον Ντάρι Ντάρι, έξω πρώτη βολή, 2-4 έχει σήμερα. Τζανής για τον Τζίφο με 3 τρίποντα στο ενεργητικό του σήμερα, 3 στα 6. Τζανής, Λίχος και πάλι Τζανής, ψάχνουν γωνία πάσα για τον Ψηλό, γκολ φάουλ για τον Μιλόγιαννη που γίνεται παράγοντα στην εξίσωση στο δεύτερο ημίχρονο. Στο πρώτο ημίχρονο δεν είχε παίξει πολύ, τώρα εφαρμόζουν ένα τρίκ με 2 παίχτες ρακέτας, και τον Αγγελινά και τον Μινόγιαννη. Εδώ είχε πάρει καλύτερη θέση, γύρισε πολύ ωραία και πήρε το maximum. 38-34. Βάζει για τη συμπληρωματική βολή ο Μινόγιαννης. Ανάσα για τους Net Reapers που πηγαίνουν ξανά στο συν 5, τη διαφορά δηλαδή με την οποία είχαν κλείσει το ημίχρονο. Ξούλος βγάζει στο πότσο, καλή προσποίηση. Το τελείωμά του δεν είναι καλό, καθώς έπαιξε πολύ καλή άμυνα ο Μινόγιαννης, ο οποίος δίνει πολλή ενέργεια σε άμυνα και επίθεση πλέον. Τζίφος σταματάει, δεν θα εκτελέσει. Ο Μινόγιαννης προσπάθησε να περάσει στον Αγγελινά, η μπάλα ξαναβρήκε στα ακροδάκτυλα του παίχτη των Net Reapers και έτσι η κατοχή περνάει στους Ντάρι Ντάρι. Περνάει και προσπάθησε να βάλει ένα πολύ εντυπωσιακό καλάθι ο Χριστοδουλόπουλος, δεν τα κατάφερε. Μίχος στο ανοιχτό γήπεδο, η μπάλα περνάει χαμηλά, καλάθι και φάουλ και πάλι από τον... όχι, ο Τζίφος είναι, ο οποίος για πρώτη φορά σκοράρει μέσα από το τρίποντο, κάνει το σκορ 41-34 και τώρα time out από την άλλη πλευρά για τους Ντάρι Ντάρι. 5 λεπτά για να ολοκληρωθεί η τρίτη περίοδος, επιστρέφουμε σε λίγο. Έμειναν για το φινάλε της τρίτης περίοδου, 41-34 το σκορ. Ο Τζίφος είναι τοποθετημένος στη γραμμή, αστοχή όμως, δεν θα βάλει το έμεσο τρίποντο. Και τώρα ο Μπότσος κρατάει, ο Μπότσος περιμένει τον Χριστοδουλόπουλο, τώρα παίρνει την μπάλα ο Χριστοδουλόπουλος. Παπαμιχαήλ δεν έχει κάνει αισθή την παρουσία του σήμερα, αστοχή. Ο Χριστοδουλόπουλος κάνει την μπάλα, Αποστολόπουλος παίρνει ένα midrange, αστοχή και αυτός. Ο Ξύλος όμως είναι εκεί, μάχεται. 41-36, ο Ξύλος ο οποίος βγάζει πολύ νεύρο στο παιχνίδι, Εδώ τα έβαλε με όλο τον κόσμο και δικαιώθηκε. Στα χέρια του Τζίφου και τώρα Μίχος περνάει την μπάλα χαμηλά στον Μινόγιαννη. Αυτός προσπάθησε να συνεργαστεί με τον Αγγελινά, κόπηκε η πάσα του, γύρισε ο ίδιος για να εκτελέσει, το χάσε. Σούλος περιμένει τον Αποστολόπουλο, θα πάει επίθετα από το screen, πάντα Τσούλος απορροφά μια επαφή. Πιο πιθανό να έκανε ο ίδιος επιθετικό φάουλ, Πάρνα που έγινε φάουλ. Αγγελινάς κλέβει την μπάλα ο Παπαμιχαήλ και τώρα υπάρχει ανοιχτό γήπεδο. Χριστοδουλόπουλος περιμένει στη γωνία, οπλίζει, άσχημα εκτελεσμένο το σουτ. Ευνηδιασμός από την άλλη πλευρά, Τζίφος ίσως να έκανε και βήματα, δεν σφυρίχθηκε κάτι, κερδίζουν Ντάρι Ντάρι. Κακές επιλογές εκατέρωθαν στο τελευταίο λεπτό για τις δύο ομάδες και τώρα φάουλ. Δεν υπάρχει καλάθι, σε καμία περίπτωση. Κάποιοι βιάστηκαν να πανηγυρίσουν. Μάλλον θα είναι φίλαθλοι του Ολυμπιακού. Το ίδιο λέμε. 41-36, 3 και 28 για το φινάλε. Πίπας. Πάσα ριψοκίνδυνη, την έπιασε όμως ο Χριστοδουλόπουλος. Αποστολόπουλος από κοντά, εδώ η μπάλα του παίζει άσχημο παιχνίδι. Μίχος. Στο transition για 3, κακό σουτ. Ξούλος. Στην άλλη πλευρά. Πέρασε, κερδίζει φάουλ, θα πάει στη γραμμή. Ο Ξούλος, ο οποίος επιδιώκει την επαφή. Και τις περισσότερες φορές που επιλέγει να εφορμήσει, έχει κέρδος. Δύο βολές λοιπόν για τον Ξούλο. Μέσα Ευρώπη 41-37. Εξαιρετικό rebound από τον ίδιο, αλλά του φεύγει το κοντρόλ. Παρ' όλα αυτά οι φίλαθλοι των Ντάρι Ντάρι αποθεώνουν τον Ξούλο, αναγνωρίζοντας την προσφορά του στην ομάδα. Φάουλ τώρα. Δεν υπάρχουν βολές. Δεν υπάρχουν βολές. Τέταρτο ομαδικό ήταν. Μπάλα θα παιχτεί από το πλάι με τον Μινόγιαννη την επαναφορά. Σεργιάννης πήγα να του στήσει μια παγίδα, έδωσε τον Μινόγιαννη και τώρα και πάλι ο Σεργιάννης με 5 πόντους στο ενεργητικό του απόψε. Μίχος, μπάλα στον Αγγελινά, πολύ ωραίο καλάθι. 43-37, ο Μίχος διάβασε την άμυνα, επιτέθηκε στην close out, δημιούργησε για τον Αγγελινά, ο οποίος συνδέεται και πάλι με το αντίπαλο καλάθι. Πίπας θέλει να απαντήσει, η μπάλα δεύτερη φορά που του παίζει ένα άσχημο παιχνίδι και τώρα Μίχος δεν πιάνεται, αλλά γιατί δεν πήγε μόνος του, κακός. Πίπας στο ανοιχτό γήπεδο, κόβεται με φάουλ. Και δύο βολές για τον Πίπα. Κάπως έτσι. Επίσης, να το προωθήσουμε λίγο. Να το βάλουμε και το καλή και λοιπά. Δύο στις δύο βολές από τον Χίπα. 43-39 το σκορ. Συνεχίζουν και μένουν κοντά. Μένουν στο πνεύμα του αγώνα οι Ντάρι Ντάρι. Επιθετικό rebound από τον Αγγελινά μετά το άσχημο τελείωμα του Σαριάννη. Γυρίζει και νικάει όλο τον κόσμο. 45-39. Ο Αγγελινάς μαζί με τον Τζίφο είναι οι δύο πρώτοι σκόρερ. Καλύτερος παίκτης για τους Ντάρι Ντάρι είναι ο Αποστολόπουλος, ο οποίος θα πάρει εδώ την μπάλα από τον Πίπα, κάνει όμως το κοντρόλ, ξανά η κατοχή, έχει χτυπήσει ο Αποστολόπουλος στο γόνατο, πρέπει να χτύπησε γόνατο με γόνατο αν είδα καλά με τον αντίπαλό του, δεν νομίζω ότι είναι κάτι σοβαρό, πιο πολύ πρέπει να είναι από τη σύγκρουση. Δείχνει ότι το πατάει, αυτό είναι το σημαντικό. Πάνω που είπα ότι είναι ο καλύτερος παίκτης των μάτια στα ακαριέα. Πώς νομίζω να κάνουμε κάτι πιο λίγο σε μια κάτωση. Σοβουλόπουλος, airball. Μίχος για τον Σεριάννη, αλλάζει handoff με τον Μίχο. Αυτός θα πάρει την επιλογή, θα στοχίσει. Follow από τον Κοκκιμοτό, 47-39. Στο συν 8 είναι Reapers που δείχνουν να βάζουν και πάλι το νερό στα βλάκια, αν και υπάρχει πολλής δρόμος στο μάτς. Παπαμιχαήλας, συγγνώμη, Σούλος αστοχή. Ευκαιρία να πάνε και πάλι σε διψήφια διαφορά οι Reapers. Σεριάννης πασάρει στον Αγγελινά. Ωραία πάσα του κάτω από το καλάθι. Κοκκιμοτός, άσχημο τελείωμα. Κοκκιμοτός ο οποίος παίζει και με 3 φάουλα από νωρίς. Από τα δύο μαζεμένα εκείνα που έκανε στο φινάλε του προηγούμενου δεκαλέπτου. Εδώ πέρασε ο Μπότσος, έφτιαξε το ρήγμα. Ξούλος, ούτε αυτό θα καταλήξει στόχο. Μίχος στο ανοιχτό γήπεδο. Αγγελινάς, όχι, δεν μπορεί ο Μίχος με το follow, αλλά η μπάλα φτάνει με κάποιο τρόπο στον Κοκκιμοτό. Κοιτάξτε εδώ τι γίνεται για μια κατοχή, τελικά κερδίζουν Ντάρι Ντάρι. Μπότσος, η Ραχιαία κράτησε, η πάσα έξω, Χριστοδουλόπουλος, airball. Και τέλος, θα φτάσουν σε ακόμα μια νίκη. Θυμίζουμε ότι οι Net Reapers είχαν παλέψει πολύ απέναντι και στο Tech Buddy και είχαν εισπίσει λεπτομέρειες. Μίχος θα επαναφέρει 47-39 το σκορ. Θα βρει τον Σεριάννη. Σεριάννης περνάει κάτω από τα screen του Αγγελινά, αστοχή. Το τελειώνω με ταμπλό. Πίπας βλέπει ένα κενό και με κάποιον μαγικό τρόπο, με ένα ζωκλερικό, καταφέρνει και τη βάζει μέσα. 47-41. Αγγελινάς για δύο, αστοχή. Αμυντικό rebound από τον Παπαμιχαήλ. Απέφυγε τα βήματα και βρήκε τον Μπότσο. Παπαμιχαήλ περνάει βήματα. Παπαμιχαήλ, ο Σι παρόν στο μάτι σήμερα. Παραμένει το 47-41 με τον Παπαμιχαήλ να μην έχει δώσει τις λύσεις που θα περίμενε η ομάδα του. Γιατί έχει την ποιότητα να το κάνει. Τζίφος, Κοκκιμοτός, πέρασε, ωραίο καλάθι, πολύ ωραίο καλάθι από τον Παναγιώτη Κοκκιμοτό. Reapers, η μπάλα στα χέρια του Σεριάννη. 8,5 λεπτά, πέρασε ο Σεριάννης, βρήκε τον Αγγελινά και αυτός σκόραρε. 51-41, ζητάνε time η Ντάρι Ντάρι, επιστρέφουμε σε λίγο. Έχει ζουρφά μου. Και πάλι στο παιχνίδι, η μπάλα στα χέρια του Παπαμιχαήλ και τώρα Πίπας, πέρασε ο Πίπας, η πάσα κάτω από το καλάτι στον Αποστολόπουλο που επέστρεψε, ο Τζίφος στο rebound, Μίχος στο transition για τρεις, άστοχος, και τώρα Κοκκιμοτός δεν τα καταφέρνει, μάχες επιμαχών, πέφτει κάτω ο παίχτης στον Ντάρι Ντάρι, ο Παπαμιχαήλ, σκοράρει ο Μίχος, 53-41. Εδώ νομίζω ότι είναι ένα σημείο που πλέον τα πράγματα γίνονται απελπιστικά δύσκολα για την ομάδα των Ντάρι Ντάρι. Έναν μεγάλο στέρ, το σκορ γίνεται 56-41. Η απάντηση έρχεται από τον Αποστολόπουλο, 56-43. Σεριάννης. Ο Αγγελινάς κάτω από το καλάτι γυρίζει πολύ ωραία, αλλά δεν μπορεί να σκοράρει. Μαχητικός ο Μίχος, παίρνει το επιθετικό rebound, γυρίζει, αστοχή. Πλέον βέβαια υπάρχει θέμα κούραση στους Ντάρι Ντάρι και το βλέπουμε αυτό και στον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουν τις φάσεις στα rebound. Μπότσος. Deflection από τον Μίχο, στέλνει την μπάλα στον εν ενεργεία συμπαίχτη του στο Καγιοπούλιο, τον Σπύρο Ζήση, που έχει έρθει αυτός να παρακολουθήσει το παιχνίδι. Επαναφορά για τον Αποστολόπουλο, παίρνει φάουλ από τον Αγγελινά, θα πάει στη γραμμή. Έξω εδώ παραμένει το 56-43. Εκλείψε στρί. Επιθετικό rebound. Μάχες επιμαχών, κι άλλο φάουλ, κι άλλες βολές. Ποιο σημείο κόβει. Σεργιάνης με την μπάλα. Πέρασε. Θα πάρει. Όχι, θα κάνει επιθετικό φάουλ ο Σεργιάνης στην απόπειρά του να διεισδύσει. Με αυτά και με αυτά οι Net Reapers, όσο δεν το καθαρίζουν το παιχνίδι, οι Ντάρι Ντάρι θα ελπίζουν. Θυμίζουμε ότι νωρίτερα η διαφορά έχει φτάσει στους 15, τώρα έχει πέσει ξανά στους 11 και μπορεί να πέσει κι άλλο. Ωραία η αλλαγή κατεύθυνση του Παπαμιχαήλ, ούτε τώρα σκοράρει όμως. Ευνηδιασμός και φάουλ. Είναι το δεύτερο ομαδικό από πλευράς Ντάρι Ντάρι. 5 και 40 για την ολοκλήρωση του αγώνα. Πέρασε Σεργιάνης. Εκτέλεσε με αυτό το pull-up, αστρώτησε. Ο Μίχος όμως είναι εκεί για το επιθέτικο rebound. Ελεύθερο τρίποντο, αλλά άστοχο από τον Κοκκιμοτό. Και τώρα η μπάλα στα χέρια του Πίπα, πέρασε ο Πίπας. Απίθανο, αδιανόητο καλάθι του Πίπα. Τι έβαλε ο άνθρωπος, δεύτερη φορά που βάζει ένα τόσο δύσκολο καλάθι. Κάνει το σκορ 56-47, Μίχος θέλει να απαντήσει, όχι, rebound του Αποστολόπουλου. Υπάρχει ελπίδα για τους Ντάρι Ντάρι, ζητάει φάουλ ο Ξούλος, δεν παίρνει κάτι, το ζήτησε με πολύ έντονο ύφος και πάλι φλέρταρε με την τεχνική ποινή, αλλά ο κύριος Λάγιος έχει αποφασίσει να μην εξαντλήσει την αυστηρότητά του. Μίχος περνάει, βγάζει έξω, ο Τζίφος δεν εκτελεί, ο Κοκκιμοτός, καλή κυκλοφορία, ελεύθερο σου του Μίχου, τέλεια επίθεση, αλλά το καλάθι δεν μπαίνει. Πολύ ωραία επίθεση για τους Net Reapers, μία από τις καλύτερες στο μάτς, αλλά το σούτ ήταν άστοχο. Αποστολόπουλος κάτω από το καλάθι γυρίζει, σκορόχι, δεν σκοράρει. Βάλα ένα πηδάκι και πέφτει εκτός. Δύο χαμένες ευκαιρίες για τους Ντάρι Ντάρι να πλησιάσουν κι άλλο. Τζίφος για τρεις μέσα. 59-47. Game over. Πολύ πιθανόν. Βήματα από Πίπα, ο οποίος δεν πρόσεξε και στην προσπάθειά του να διεισδύσει υπέπεσε στην παράβαση. 3 και 34 ακόμα για την ολοκλήρωση του παιχνιδιού. Πλέον οι Net Reapers μπορούν κάλλιστα να παίξουν και με το χρόνο. Ακόμα και η προηγούμενη επιλογή του Τζίφου δεν ήταν οι ενδεδειγμένοι που σούταρε γρήγορα, ούτε αυτοί του Τζανί, αλλά αφού μπαίνουν η σημασία έχει να παίξει με το χρόνο. Το αποτέλεσμα είναι αυτό που μετράει. 61-47, 3 και 13 για το τέλος και οι Ντάρι Ντάρι επιζητούν ένα θαύμα. Χριστοδουλόπουλος περιμένει, ο Μπότσος θα σουτάρει για 3. η μπάλα δεν θα πέσει μέσα στο καλάθι. Αμυντικό rebound του Μίχου και τώρα η μπάλα στον Κοκκιμοτό. Κοκκιμοτός πήρε φάουλ, θα πάει στη γραμμή για πολλές. Για την ολοκλήρωση του αγώνα, στη γραμμή ο Κοκκιμοτός. Είναι η τέταρτη φορά σήμερα που επισκέπτεται τις βολές. Έχει 3-7. Ότι έκλεινα μόνο τον ήχο. Είχαμε ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα, δεν χάσατε κάτι. Κάποια πολύ λίγα δευτερόλεπτα. Στη γραμμή ο Χριστοδουλόπουλος. 2:33 για το φινάλε του παιχνιδιού. 63-47. Είναι άστοχη πρώτη. Πλέον τα πάντα έχουν κρυθεί. Οι Ντάρι πάντως μπορούν να μείνουν στην πολύ καλή τους εμφάνιση για τρεις περιόδους, ειδικότερα στη δεύτερη και στην τρίτη περίοδο, και από 30-17 και έπειτα γύρισαν το μάτς, το πάλεψαν όσο μπορούσαν. Αυτός όμως ο κύριος που σούταρε τώρα ήταν ο δίμιος τους, ασχέτως αν τώρα στόκησε. Μπότσος, ελεύθερο τρίποντο στο transition για τον Χριστοδουλόπουλο, όχι, αλλά εκεί για το επιθετικό rebound ο Ξύλος. 63-50, δεν το παρατάνε ακόμα και τώρα η Ντάρι Ντάρι. Τώρα υπάρχει επιθετικό φάουλ, σύμφωνα με υπόδειξη του κυρίου Λάγιου. Ένας ανερχόμενος διαιτητής με πολύ μέλλον. Χριστοδουλόπουλος πέρασε τον Αποστολόπουλο, αστόχησε ο Αποστολόπουλος, rebound από τον Ζώτο, baseball pass στον Κοκκιμοτό, Τζίφος θα πάει σε ένα εύκολο layup, επέλεξε να μην καρφώσει. 65-50. Οι Net Reapers επιβεβαιώνουν τα προγνωστικά. Ήταν το φαβορί από πριν το μάτς. Αποστολόπουλος, πάσα έξω, πίπας για τρεις. Τρίτη φορά που μπάλα στο γυρίζει και πέφτει έξω. Κοκκιμοτός, πάλι φάουλ. Δεν υπάρχουν όμως βολές. Είναι το τελευταίο που είχαν να δώσουν οι Ντάρι Ντάρι, οι οποίοι καλούνται στο μεταγραφικό παζάρι του Ιανουαρίου να ενισχυθούν για να μην εμφανιστούν ξανά μόλις 6 άτομα. Ο τραυματισμός του Στεργίου ήταν πολύ ισχυρό πλήγμα για τους Κιανόλες. Χριστοδουλόπουλος τράκαρε με τον αντίπαλό του, πήρε φάουλ. Θα πάει στη γραμμή. 56 δευτερόλεπτα και 9 δέκατα. Το μόνο που απομένει πλέον να μάθουμε είναι το τελικό σκορ. Μηδέν στις 2. Rebound από τον Τζίφο. Εδώ πλήρωσε τον αλτρουισμό του. Την μπάλα στον Μπότσο, γωνία, τρίποντο, άστοχο από τον Χριστοδουλόπουλο και ευνηδιασμός με τον Κοκκιμοτό να μην τελειώνει καλά τη φάση. Ο Τζίφος βελτιώνει λίγο ακόμα τα νούμερά του, κάνει το σκορ 67-50. Οι Ντάρι Ντάρι δεν δείχνουν πρόθεση να επιτεθούν. Το παιχνίδι ολοκληρώνεται. Τελικό αποτέλεσμα εδώ στο Προμηθέας Πάρκ. Net Reapers, Ντάρι Ντάρι 67-50. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.